Ο σύντροφο σα ή η σύντροφο σα καμαρώνει να ανεβάζει στα story του στο Instagram, στα story του στο Facebook, να κάνει retweet, δεν ξέρω εγώ τι άλλο η υλικό το οποίο παραπέμπει στο ότι είμαι ένα λιγούρη ή είμαι μια λιγούρα και φτιάχνουμε με φωτογραφίε ανθρώπων οι οποίοι είτε τι ποστάρουν γιατί έτσι γουστάρουν, είτε τι ποστάρουν για να οδηγήσουν στα προφίλ του στον και ούτω καθεξή. Αυτό σίγουρα δεν είναι σεβαστική συμπεριφορά ούτε προ εσά που είστε ο ή σύντροφο, ούτε όμω και προ του ανθρώπου γενικότερα. Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Όπω σα έχω πει σε ένα προηγούμενο βίντεο, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube το οποίο το παρακολουθώ αρκετά ταχτικά. Είναι το κανάλι του Evangian. Σήμερα παρακολούθησα ένα βίντεο Σα έχω πει ότι μου αρέσει ο τρόπο με τον οποίο ο σχολιάζει γεγονότα τη επικαιρότητα. Θα σα βάλω μερικά αποσπάσματα από αυτό το βίντεο και σας προτρέπω να πάτε στο κανάλι του Εβάντζια να δείτε ολόκληρο το βίντεο. Α παρακολουθήσουμε μαζί τι λέει και μετά να το σχολιάσω από τη δική μου σκοπιά. Τη σκοπιά μια γυναίκα ψυχολόγου και ψυχοεκπαιδευτή. Λοιπόν, υπάρχει μια εκπομπή στον Sky όπου λέγεται Ατέριαστη. Τι γίνεται τώρα με αυτήν την εκπομπή. Είναι δύο τύποι. Και ξέρω εγώ, λένε τα κλασικά, τα πολιτικά και τέτοια. Και Ρε παιδί μου για να το παίξουν έτσι πιο νέοι, πιο cool, τι κάνουνε ξεκινώντας την εκπομπή τους κάθε φορά βάζουνε κάποιο ε, βιντεοκλίπ ας πούμε λίγο ξέρεις έτσι σεξι βάζουνε επιδείξεις της ε, Victoria's Secret και τέτοια έτσι αυτό το σχολιάζουνε και τέτοια πολλές φορές είναι και σβηστά τα φώτα και τα ανάβουνε και λένε Α. ξέρετε αυτά τα μπούμερο τέτοια που... Αυτή λοιπόν το τελευταίο καιρό έχουν ένα κόλλημα με την κλέλια Ανδριολάτου, την ηθοποιώ και μοντέλο από, τη, από το μαέστρο του Παπακαλιάτη. Λοιπόν, και ασχολούνται με τι διακοπέ τη. Δηλαδή, τι κάνω, σημεία, πηγαίνει η κοπέλα, ξέρω εγώ, είναι διακοπέ, εικόνε στο Instagram όπω όλοι, ξέρω εγώ, ε, story αυτά που κάνει μπάνιο με μαγιό και τι. Και αυτή την επόμενη μέρα το σχολιάζουν στην εκπομπή του στην αρχή. Δούμε λίγο το χθεσινό απόσπασμα γιατί προκλήθηκε και ένα ντόρο με αυτό. Ναι. Και πώς βγήκε σε Να, Α, υπάρχει και στυλ. Οπ. Εγώ έχω απορία που είναι, νομίζω η Θάκη μου κάνει. Σε τι δεν σου αρέσει τόσο πολύ βουτιά. <coughs> Ολοκληρώσαμε. Με την κυρία Ανδριολάτου θα συνεχίσουμε στα επόμενα επεισόδια, στα επόμενα νησιά και στι επόμενε βουτιέ. Και το Lady Like χθε έγραψε ένα άρθρο όπου έλεγε: Ο καφενιακό εξισμό για το κορμί τη κλέλιας Ανδριολάτου είναι τηλεοπτική μάστιγα. Α το πει κάποιο ατέρια του. Οκ, okay, αυτό χθε. Σήμερα το πρωί λοιπόν ξεκινάει η εκπομπή και λένε αυτό. Μην μπερδεύουμε παιδιά το θαυμασμό με το σεξισμό. Ε, διαβάσαμε κάτι που μας κατηγορούσε να πω ότι η να, ναι. κυρία Ανδριολάτου είναι κοντά στην ηλικία του γιού του Γιάννη ναι. και κοντά στην ηλικία του γιού του ναι. δικού ναι. Λοιπόν, είμαστε 50 χρόνων άνθρωποι. Όποιος θεωρεί ότι είναι κάτι τέτοιο, είναι κουτός. Ναι. Αυτό, τελεία παράγραφος. Είναι κουτός οποιο προσπαθεί να πει κάτι άλλο. Ότι είναι σεξιστικά τα σχόλια τους. Ή θα έλεγα εγώ είναι σχόλια τα οποία κάνουν glorify, δηλαδή ε, ανεβάζουν ψηλά και κανονικοποιούν την πορνογραφική ματιά. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη. Από τον καιρό που ήμουν παιδί, δηλαδή 40 χρόνια πριν, θυμάμαι ότι σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας αναρτούνταν φωτογραφίες μοντέλων οι οποίες ήταν είτε μηγυμνέ, γυμνές είτε ημίγυμνε, και αυτό θεωρούνταν ότι ήταν κάτι πολύ εντάξει, κανονικοποιημένο θα πάρει ο σωστός ο άνδρας ο βαρύ, το αρσενικό παλαιά στην εφημερίδα του να τη διαβάσει και θα υπάρχει και μία φωτογραφία γυμνή, ή ημίγυμνης κοπέλας για να φτιαχτεί. Αυτό που παρακολουθώ με μεγάλη μου λύπη είναι ότι στα κοινωνικά δίχτυα στα προφίλ άνδρων οι οποίοι μπορεί να είναι και άνδρες που να έχουν οικογένεια, που να έχουν παιδιά, που να έχουν σύντροφο, που να βρίσκονται σε μία μονογαμική σχέση, ανεβάζουν συχνά ή αναπαράγουν φωτογραφίες ή βίντεο, όχι απαραίτητο από προφίλ μία ηθοποιού και μοντέλου, όπως έκαναν οι ταιριαστοί με τους αρσενικούς παλαιάς κοπής ατέριαστοι... αλλά να αναπαράγουν φωτογραφίες και βίντεο από προφίλ τα οποία έχουν πορνογραφικό περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στο X, στην πλατφόρμα που παλιότερο ονομαζόταν Twitter. Και πραγματικά στενοχωριέμαι, θλίβομαι, όταν βλέπω άνδρες που γνωρίζω ότι έχουν οικογένεια, ότι έχουν παιδιά και ότι είναι κοινωνικά ή προς τα έξω ή τέλος πάντων και ουσιαστικά μονογαμικά δεσμευμένοι και οικογενειάρχες να αναπαράγουν τέτοιο περιεχόμενο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω επίση και το σύνδεσμο για τα επεισόδια τη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που φτιάξαμε πέρσι στο podcast. Όπου σε ένα από αυτά μιλάω για την πορνογραφία, μιλάω για την ηθική πορνογραφία και τη μη ηθική πορνογραφία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και προφίλ στα social media και στο X και στο Facebook και στο Instagram και σε άλλα social media φαντάζομαι και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων τα οποία ανοίγουν αυτά τα προφίλ με σκοπό να διαφημίσουν υπηρεσίες οι οποίες συνήθως οδηγούν μέσα από ένα σύνδεσμο σε μια άλλη πλατφόρμα που η πιο γνωστή από αυτές είναι η πλατφόρμα του OnlyFans όπου οι άνθρωποι πληρώνουν συνδρομή για να έχουν πρόσβαση σε πορνογραφικά βίντεο και πορνογραφικές φωτογραφίες. Τα γνωρίζω αυτά γνωρίζω την ύπαρξη της πορνογραφίας και δεν την αγνώ. Δεν θέλω να την αγνοήσω. Αυτό που με ενοχλεί όμω είναι η κανονικοποίηση της πορνογραφικής ματιάς στη σημερινή εποχή. Ζούμε στο 2024, καταδικάζουμε ως κοινωνία και τις γυναικοκτονίες και τα εγκλήματα που εμπεριέχουν εμφυλιβία και τους βιασμούς και μεγάλη είναι η συζήτηση και καλά κρατεί στα social media σε σχέση με τον κύριο ο οποίος προσπάθησε να προβάλλει μέσα από το δικό του προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα την επίθεση τη λεχτική και τη χειροδικία εις βάρος ενός ανθρώπου ο οποίος στην κάμερα μπροστά παραδέχτηκε ότι απείλησε μια κοπέλα με βιασμό και δολοφονία, τη είπε ότι έχει μαχαίρι και ότι αν δεν καθίσει να τη βιάσει, θα τη σκοτώσει. Είπε τον κοπέλα και ότι έχει μαχαίρι πάνω σου και ότι θε Θα φά κι άλλε, είναι λίγε τι κοπέλε. Αλήθεια θα <ομφάντης> λε. Μου είπανε ναι, ότι δεν είναι άλλη. Θε να κάτι άλλο, θε για αλήθεια άλλη. Πε <συλίξει> την αλήθεια άλλη, με συνέχεια. Πει είπε ότι έχει μαχαίρι και δεν θα τη Ψέματα είπα. είπε. Ναι. Το είπε όμω. Ναι. Μπράβο. Κοπελιά, τι σου είπα ακριβώ. Ότι okay, έχει μαχαίρι και θέλει να βιάσει. Και αν δεν με βιάσει, θα με χαιρέσει. Είπε ότι θέλει να τη βιάσει, ε. ε που... Δεν, δεν το εννοούσα. 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 Πόσο υποκριτέ είμαστε. Γίνεται από τη μια να συνεχίζουμε να κανονικοποιούμε την πορνογραφική ματιά, να διδάσκουμε μέσα από το τηλεοπτικό γυαλί, μέσα από μια εκπομπή όπως αυτήν που είδαμε, αποσπάσματα. Να το παρουσιάζουμε ότι είναι μαγιά, ότι είναι λεβενδιά, ότι είναι ανδρισμός. Να στέκονται δύο άντρες, 50 ετών, οι οποίοι δεν τράπηκαν να παραδεχθούν ότι και ο ένας και ο άλλος έχουν παιδιά στην ηλικία της ηθοποιού, την οποία κοιτούσαν με λισαγμένο βλέμμα και τρεχάν τα σάλια τους. Δεν γίνεται από τη μια να παρουσιάζουμε στην κοινωνία ότι είναι πολύ μάγκικο, πολύ ανδρικό, πολύ εντάξει, πολύ ετεροκανονικό να βγάζουμε τα μάτια μας είτε κοιτάζοντας τα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτάει οποιαδήποτε κοπέλα στο λογαριασμό της, είτε μάλιστα κατεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες και ανεβάζοντας στην τηλεόραση και να διδάσκουμε ότι είναι εντάξει να φτιαχνόμαστε, να αληθορίζουμε κοιτώντα ένα ωραίο κορμί και να ρίχνουμε υπονοούμενα του τύπου ολοκληρώσαμε. Τι σημαίνει το ολοκληρώσαμε, είναι να ότι φτιαχτήκαμε, αυτοικανοποιηθήκαμε και ολοκληρώσαμε. Αυτό σημαίνει. Θέτω αυτό το ερώτημα και αυτό τον προβληματισμό. Ταιριάζουν οι δηλώσεις μας σε σχέση με την προστασία των ανθρώπων από την έμφυλη βία, από τα εγκλήματα που έχουν να κάνουν με το σεξ, με τη στάση την οποία διαφημίζουμε και κανονικοποιούμε και κάνουμε και πλάκα για αυτή. Δεν ξέρω. Επίσης, πολλές φορές λαμβάνω email και μηνύματα από γυναίκες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε σχέσεις, σε σχέσεις μονογαμικές, μέσα σε γάμους, όπου ο σύντροφος τους, άνδρας, τους λέει ότι είναι πολύ εντάξει να κάνει μπανιστήρι και ζωντανά και στην παραλία και σε μια καφετέρια και διαδικτυακά. Είναι εντάξει να ανεβάζει στο δικό του το προφίλ ή να πατάει like και να πατάει καρδιές σε φωτογραφίες είτε γυναικών οι οποίες είναι στη showbiz και βγάζουν κάποιες φωτογραφίες έτσι πιο επιμελημένες με ωραία σώματα, ωραία μαγιόρες, πόζες κλπ... είτε ακόμη και σε προφίλ τα οποία είναι πορνογραφικά... και όπως είπα και προηγουμένως οδηγούν... και έχουν συνδέσμους που οδηγούν σε συνδρομητικές πλατφόρμες... όπου πληρώνει κάποιος για να καταναλώσει πορνογραφικό υλικό. Αντιλαμβανόμαστε ότι το glorification... η ενδοξοποίηση της πορνογραφικής ματιάς... παίζει ρόλο στην κανονικοποίηση... Τη σεξουαλική βία. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Επίση, ένα άλλο ερώτημα. Αν μία κοπέλα, οποιαδήποτε κοπέλα, οποιασδήποτε ηλικία, με οποιοδήποτε επάγγελμα, θέλει να ανεβάσει στο δικό τη λογαριασμό μία φωτογραφία που να φοράει μπικίνι, που να φοράει, ξέρω εγώ, κονταρούχα, ή που να είναι ωραία περιποιημένη για μία έξοδο, αυτό την καθιστά αντικείμενο σεξουαλική εκμετάλλευση, ειδονοβλεψία και πορνογραφική ματιά από οποιονδήποτε. Κάποιοι φυσικά θα πούν, μα τα στο προφίλ του και έχουν ανοιχτά το προφίλ του. Οπότε, ο καθένα από εμά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Το ερώτημα είναι εσύ τι σκεπτικό έχεις, οποιοςδήποτε. Ποιο είναι το σκεπτικό σου. Είναι το σκεπτικό σου ότι αν βρεθεί μπροστά μου κάποιο υλικό το οποίο εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να εξάψω τη φαντασία μου, να αυτοικανοποιηθώ και να ολοκληρώσω, θα το κάνω και θα το πενευτώ κιόλα ποστάροντας αυτό το υλικό, αναπαράγοντας αυτό το υλικό στο δικό μου προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. Είμαι γεννημένη του 1975, άρα ανήκω στη γενιά X, δεν είμαι στη γενιά Boomer. Δεν είμαι όμως και πολύ μακριά από τη γενιά των Boomers. Στη γενιά X ανήκουν και οι παρουσιαστές της εκπομπής. Λέει είναι 50 ετών, εγώ θα γίνω 50 τον επόμενο Μάιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν είμαστε πίσω από την κοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει κοινωνικά δίχτυα και τι σημαίνει προφίλ στα κοινωνικά δίχτυα. Και δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι ένας διαδικτυακός χώρος όπου ο καθένας από εμά το δικό του το προφίλ ανεβάζει αυτά που θα έλεγε παλιότερα σε μία συνάντηση με φίλους ή σε ένα καφενείο ή οπουδήποτε. Αν εγώ ανεβάζω στο προφίλ μου πορνογραφικό υλικό, αναπαράγω πορνογραφικό υλικό θέλοντας έτσι να δείξω και να αποδείξω ότι είμαι μάγκα και είμαι άντρα παλιά κοπή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό είναι το ίδιο με το να σταθώ σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα δρόμο και όταν περνάνε κοπέλε να του φυρίζω, να του φωνάζω αυτά που φώναζαν τα καμάκια παλαιότερα και το καθεξής. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι η διαδικτυακή δράση μας είναι κάτι ξεχωριστό από την ενόλο προσωπικότητα μας. Το 2024 ό,τι κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα ισχύει το ίδιο με ό,τι κάνουμε στη φυσική ζωή. Οπότε, εάν βρίσκεστε μέσα σε μία σχέση στην οποία ο σύντροφος σας ή η σύντροφος σας, έχω δει και οι γυναίκες να ανεβάζουν αντίστοιχο περιεχόμενο πιο άρεα, αλλά έχω δει, αν ο σύντροφο σα ή η σύντροφο σα καμαρώνει να ανεβάζει στα story του στο Instagram, στα story του στο Facebook, να κάνει retweet, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υλικό το οποίο παραπέμπει στο ότι είμαι ένα λιγούρη ή είμαι μια λιγούρα και φτιάχνουμε με φωτογραφίε ανθρώπων οι οποίοι είτε τι ποστάρουν γιατί έτσι γουστάρουν, είτε τι ποστάρουν για να οδηγήσουν στα προφίλ του στον λιφαν και ούτω καθεξής, αυτό σίγουρα δεν είναι σεβαστική συμπεριφορά ούτε προ εσά που είστε ο ή σύντροφο, ούτε όμω και προ του ανθρώπου γενικότερα. Μου είναι αδιανόητο στην εποχή μα να υπάρχουν άνθρωποι που κομπάζουν και περηφανεύονται για την πορνογραφική του ματιά. Εσεί τι λέτε. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Σας χαιρετώ. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Αν σα τράβηξε την προσοχή αυτό το βίντεο, πατήστε και μία εγγραφή στο κανάλι, γιατί ανεβάζουμε βίντεο καθημερινά με περιεχόμενο που είτε άπτεται τη επικαιρότητα, είτε άπτεται των ζητημάτων που απασχολούν του ανθρώπου και γενικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τι ανθρώπινε σχέσει και την ψυχολογία. Χαίρετε.